Γαβρίλος Νικόλαος ονομάζομαι. Είμαστε εδώ από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Στα πλαίσια των Drive Drive-Thru για τεστ κορονοϊού. Είμαστε στο επάλυτο Δαλαμανάρα σήμερα. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει γύρω στα 70 τεστ. Δεν έχουμε κάποιο θετικό μέχρι στιγμής. Οι δράσεις αυτές θα γίνονται κάθε εβδομάδα, ίσως και δύο φορές την εβδομάδα. Αύριο το πρόγραμμα είναι 10 με 2 στο Υπουργείο Κοινωνιών στην Παραλιακή Νεασκίου. Και Δευτέρα θα πάμε και στο Λιγουριό. Ναι, είναι τελώς τυχαία. Μας βοηθάει πάρα πολύ η τροχαία Άργους να συντονίζει την κατάσταση, σταματάνε εδώ ο κόσμος τα αυτοκίνητα. Η συνεργασία μας είναι άψογη με τους ανθρώπους. Υπάρχει ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή ναι, είναι ρινοφαρυγικό το τεστ που γίνεται. Και σε περίπτωση που δούμε κάποιο θετικό, θα πρέπει να γίνει και ένα μοριακό για σιγουριά. Αυτά βγαίνουν γύρω στα 15 λεπτά τα αποτελέσματα, αλλά τον κόσμο τον ενημερώνουμε στο μισά ώρα με 40 λεπτά και λόγω φόρτου. Μερικοί είναι λίγο φοβισμένοι, αλήθεια είναι, αλλά οι περισσότεροι όσοι σταματάνε, ναι, θέλουν να κάνουν το τεστ. Σήμερα υπολογίζουμε γύρω στα 100-150, γιατί είναι και η πρώτη μέρα που το κάνουμε αυτό. Και όσο ο κόσμος το μαθαίνει, πιστεύω θα έχουν περισσότερα. Βέβαια, αύριο 10 με 2 θα είμαστε στο Υπουργείο Κοινωνιών στην Παραλιακή Ναυπλίου Νεασκίου. Και Δευτέρα θα είμαστε στο Λιγουριό. Αυτά αναρτούνται κατά καιρούς και στα μέσα. Είναι δωρεάν, εννοείται. Είναι από το ΕΟΔΗ. Πώς σου φαίνεται αυτή η πρωτοβουλία στον δρόμο να σταματάνε και να κάνουν το τεστ? Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας, τους κατοίκους της Αργολίδας. Υποτίθεται ότι δεν είχαμε αρκετά κρούσματα, αλλά όπως δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις, όλο και είναι αυξανόμενα τα κρούσματα. Καλό είναι να έρθουν οι άνθρωποι, να δούμε αν έχουμε όντως κορονοϊό και να μας πούνε οι γιατροί τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και στο εξής. Άρα το βρίσκεται θετικό όλο αυτό? Ναι, που πολύ θετικό. Τώρα έπρεπε να είχε γίνει και από πιο νωρίς, πιστεύω. Σταματήσατε με δική σας πρωτοβουλία? Ναι, βεβαίως, με δική μας πρωτοβουλία. Αν έχουμε, να προστατευτούμε αυτό. Να σας ρωτήσουμε πώς τη βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία να γίνονται rapid test στον δρόμο? Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος πρέπει αυτή την πρωτοβουλία να την υποστηρίξει, διότι μόνο μαζί με τη γνώση μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Φοβόσαστε? Καθόλου.